Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η επιστροφή αυτή θα φέρει χαρά σε ορισμένους και σύγχυση σε άλλους. Ο Θεοδόσης, ο πρώην σύζυγος της Μαργαρίτας, επιστρέφει, με αποτέλεσμα ο Αλέξης να τον αγκαλιάζει ξανά. Παρόλο που δεν ήταν και τόσο μικρός όταν τον έχασε και κατάλαβε πως τους εγκατέλειψε, ο Αλέξης τον προσεγγίζει ξανά χωρίς ιδιαίτερο θυμό. Το χειρότερο είναι πως οι δύο τους δημιουργούν μια γερή συμμαχία, η οποία δεν θα βγει σε καλό. Η Μαργαρίτα επιμένει να μην τους αφήνει για πολλή ώρα μόνος. Ο Αλέξης ανοίγει την καρδιά του στον πατέρα του και κάνει αποκαλύψεις. Του μιλάει για τον έρωτά του με την Μιουτάλη, αλλά και για την απαγωγή αυτή που τον έστειλε σε ψυχιατρείο στην Αθήνα. Ο Αλέξης περιγράφει τα γεγονότα από την δική του οπτική γωνία, με αποτέλεσμα ο Θεοδόσης να τον ακούει με μεγάλη προσοχή και να τον πιστεύει. Ο γιος του υποστηρίζει πως άδικα κατηγορήθηκε ως ψυχικά ασθενής και πως η Μιουτάλη ήταν και είναι ερωτευμένη μαζί του, απλώς δεν το παραδέχεται. Ο Θεοδόσης τον πιστεύει και τρέχει στην Μαργαρίτα εξαλώς. Την ενημερώνει πως έχει χειριστεί πολύ άσχημα το θέμα με τον γιο τους και πως ο Αλέξης δεν χρειάζεται ιατρική βοήθεια, καθώς δεν είναι ψυχικά άρρωστος και είναι μια χαρά. Η Μαργαρίτα έξαλλη, προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά από τον Αλέξη, όμως είναι μάταιο. Ο Θεοδόσης βοηθάει τον Αλέξη να προσεγγίσει ξανά την Μιουτάλη, με τα σχέδια τους να είναι καταστροφικά. Ο Αλέξης βλέπει στον πατέρα του ένα νέο σύμμαχο που δικαιολογεί τις πράξεις του και το φτάνει στα άκρα, χωρίς δισταγμό. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.